Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. ΠΑΟ 24 και σήμερα μέχρι και τις 9 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Και σήμερα με αρκετή επικαιρότητα, είναι ένα γεμάτο διήμερο, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, με θέματα που έχουν να κάνουν γύρω από το ποδόσφαιρο. Συνήθως αυτά είναι που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην Ελλάδα, Super League, στην ΕΠΟ, που θέλετε πάρτε το, και παρά το ίδιο το ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές μάλλον περνάει σε δεύτερη μοίρα, και έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι μόνο τα τελευταία, απλά τα τελευταία επειδή υπάρχουν και πολλά περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης να βγαίνει περισσότερο, μάλλον ενδιαφέρει πολύ περισσότερο τα όσα γίνονται γύρω-γύρω από το ποδόσφαιρο παρά το ίδιο το άθλημα αυτό καθ' αυτό. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν είμαστε τίποτα ουρανοκατέβατη που μας πετάξαν εδώ πέρα και το βλέπουμε τώρα και μας κάνει εντύπωση. Αυτή είναι η καθημερινότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έτσι με αυτήν ασχολούμαστε το περισσότερο κομμάτι. Σήμερα ο τομέας της αντιπαράθεσης ήταν στο θέμα των εκλογών της Super League. Δεδομένα θα υπήρχε αντιπαράθεση σε αυτό το κομμάτι, καθώς υπήρξε η μία πλευρά του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού που στήριζαν ένα υποψήφιο και η άλλη πλευρά του Ολυμπιακού, του Άρη, της Λάρισας που στήριζαν έναν άλλον. Βγήκε ο υποψήφιος της πλευράς του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και μιλάμε για τον Λεωνίδα Μπουτσικάρη, ο οποίος ήταν ένας πρόεδρος, και φυσικά η άλλη πλευρά, όπως το συνηθίζει, άρχισε να λέει τα δικά της. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο σήμερα έφερε διάφορες αντιδράσεις ήταν η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για μη παρουσία κόσμου στους δεύτερους ημιτελικούς του κυπέλου. Εδώ, να πω την αλήθεια, μου έκανε λίγο εντύπωση αυτή η απόφαση, στη λογική ότι από τη στιγμή που η Λίγκα πήρε μια απόφαση για ένα συγκεκριμένο ποσοστό με πλαφόν παρουσίας κόσμου στα γήπεδα, σε συνδυασμό με το ότι και η πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων φορέων δεν φαίνονται αρνητικοί σε αυτό το κομμάτι, κάτι ανάλογο περιμέναμε να γίνει και σήμερα και σε αυτό το κομμάτι από πλευράς ΕΠΟ. Ωστόσο, η ΕΠΟ ενημέρωσε ότι δεν θα γίνουν με κόσμο τα παιχνίδια. Υπάρχει κλίμα από πλευράς Ολυμπιακού, υπάρχει αντίδραση λέγοντας ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της ΕΠΟ. Υπάρχει ανακοίνωση από πλευράς Άρη, στην οποία μέσα από στα διάφορα τα οποία λέει έχει μια πρόταση που κάνει λόγο για αναβολή μέχρι να μπορεί να υπάρχει παρουσία κόσμου. Είναι αυτό το οποίο είπα και πριν και το είπα και με αφορμή τις εκλογές στη Super League για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Η μία πλευρά έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η άλλη πλευρά έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όταν περνάει της μίας πλευράς, η άλλη συνήθως κάνει πολύ μεγάλη φασαρία. Το ίδιο ισχύει και για τη Λίγκα, το ίδιο ισχύει και για τη σημερινή απόφαση της ΕΠΟ. Υπάρχουν φυσικά παιχνίδια μπροστά μας το Σαββατοκύριακο, πάω και ένα πολύ σημαντικό ματς αύριο με τον Όφη στις 8.30, μάτς το οποίο πρέπει είτε δίνοντας συνέχεια στην καλή εμφάνιση του ΆΚΑ, είτε χωρίς να το κάνει, να πάρει τους 3 βαθμούς, διότι φυσικά παραμένει ο στόχος δεύτερης θέσης. Είναι λίγο περίεργο παιχνίδι στη λογική ότι βλέπετε ότι και με την όλη κουβέντα την γύρω από το ποδόσφαιρο που γίνεται, η κουβέντα πάει πολλές φορές όχι στο ποδόσφαιρο, όχι στον αγώνα, και επειδή ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τετάρτη, που είναι παιχνίδι σημαντικό, έτσι, είναι παιχνίδι που κρίνει ένα τίτλο, είναι παιχνίδι που όπως και να το κάνουμε κρίνει πολλά πράγματα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το μάτς που είναι ανάμεσα σε αυτό το κλίμα και στο επόμενο παιχνίδι είναι λίγο περίεργο, γιατί είναι και ο Όφη που δεν είναι ντέρμπι, είναι ένα παιχνίδι που θεωρητικά όλοι θεωρούν ότι εύκολα ή δύσκολα πάει να το κατακτήσει. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το μάτς το αυριανό ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει την εικόνα
να δώσει μια συνέχεια στην εικόνα που είχε στο ΆΚΑ και αυτή τη φορά να το συνδυάσει και με νίκη. Κόντρα σε έναν αντίπαλο που, okay, έχουμε πει ότι είναι μια ομάδα που όντως μέσα στο γήπεδο έχει φέρει ένα θετικό συνέστημα βλέποντάς την, γιατί πραγματικά έχει αρχή, μέση και τέλος, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, παίζει πάντα ανοιχτά. Ωστόσο, νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια, το είπα και με αφορμή το παιχνίδι του ΆΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα και για το παιχνίδι του Όφη με την ΑΕΚ, πολλές φορές να παίζει ρόλο και το κίνητρο των αντιπάλων. Δηλαδή, ο Όφη δεν κυνηγάει κάτι συγκεκριμένο στα play-off. Ο Παναθηναϊκός δεν κυνηγάει κάτι συγκεκριμένο στα play-off. Η ΑΕΚ που κυνηγάει κάτι συγκεκριμένο στα play-off την προηγούμενη εβδομάδα πέρασε από την Κρήτη. Ο ΠΑΟΚ που κυνηγάει κάτι συγκεκριμένο στα play-off την προηγούμενη εβδομάδα μπορεί να μην πέρασε από το ΆΚΑ. Αλλά η εικόνα που είχε ουσιαστικά για λόγους συγκυρίας δεν πέρασε από το ΆΚΑ. Η εικόνα του αγώνα ήταν για ένα ξεκάθαρο διπλό. Εκεί μπήκε ο παράγοντας τύχη, okay, η αστοχία και έπαιξε ρόλο στην ισοπαλία. Αλλά το κομμάτι νοοτροπίας μπορεί να παίζει και παραπάνω ρόλο και ειδικά όσο προχωράμε στα play-off, που φτάνουμε και προς το τέλος της σεζόν. Πολλοί μπορεί να θεωρήσουν κιόλας ότι αρχίζει να βγει λίγο κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Σήμερα έγινε γνωστό και το πρόγραμμα και πάμε σε non-stop ουσιαστικά πρόγραμμα με παιχνίδια έτσι και Σαββατοκύριακο και Μεσοβδόμαδα μέχρι την 7η αγωνιστική, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μια κατάσταση ζόρικη, έτσι. Και μέσα σε αυτά βάζουμε και την αγωνιστική και τα παιχνίδια μάλλον της Τετάρτης του Κυπέλου, που αυτά θα αφήσουν και θα έχουν και ψυχολογικό αντίκτυπο ανάλογα το αποτέλεσμα στις ομάδες. Είτε ο ΠΑΟΚ περάσει, είτε δεν περάσει. Αν περάσει, θα πάρει όθηση. Αν δεν περάσει, θα βαρύνει το κλίμα. Το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό. Αν και στον Ολυμπιακό λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει για την ΑΕΚ. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Όπως επίσης και για τον Άρη. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε λοιπόν, το παιχνίδι το αυριανό για τον ΠΑΟΚ είναι ο ορισμός του must win. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Είτε εύκολα είτε δύσκολα. Και από εκεί και πέρα μετά να επικεντρωθεί στο πολύ σημαντικό παιχνίδι που έχει με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τετάρτη. Παιχνίδι που, όπως λέμε και ξαναλέμε, δεν είναι απλά ένα ντέρμπι, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, είναι και ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει τίτλο, έτσι, κρίνει μια επιτυχία ή μια αποτυχία στη φετινή σεζόν. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά λίγο πιο μετά και πιο αναλυτικά με τον Στέργιο τον Αναστασιάδη. Βλέπετε από παντού ότι υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις του Αλέξη Κούγια που ήταν υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές, ξαφνικά αποφάσισε ότι θέλει να είναι πρόεδρος στη Super League. Εγώ το ξαναλέω ότι η συγκεκριμένη πλευρά του, συγκεκριμένο μπλοκ, που ας το πούμε μπλοκ και ας μην το πούμε μπλοκ του Ολυμπιακού, είναι ένα γκρουπ ομάδων, τέλος πάντων, το οποίο έχει συγκεκριμένες απόψεις, όπως υπάρχει και ένα άλλο γκρουπ ομάδων που έχει άλλες απόψεις, έτσι. Μην μένουμε μόνο σε αυτό. Υπάρχει και ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και άλλες ομάδες από εκείνη την πλευρά που έχουν επίσης συγκεκριμένες απόψεις. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που έκανε γνωστό, ή μάλλον έγινε γνωστό από το συγκεκριμένο μπλοκ, ότι ο Αλέξης Κούγιας ήταν υποψήφιος για εκλογές στην Super League, τα κουκιά δεν βγαίνανε. Το ξέρανε. Το ίδιο ισχύει και για όλα όσα κάνουν με την ΕΠΟ. Δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Σε τίποτα. Δεν ξέρω, να πω την αλήθεια, αν η συμμαχία που είχε ο ΠΑΟΚ στις προηγούμενες εκλογές της ΕΠΟ με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ είναι το ίδιο ισχυρό όσο τότε. Γιατί εκεί υπήρχε όντως μια συμμαχία προκειμένου να αλλάξει το σκηνικό στην ΕΠΟ, να μπουν άλλοι άνθρωποι και να έχουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο έχουμε ξένους διαιτητές, ένα πρωτάθλημα στο οποίο έχουμε VAR, ένα πρωτάθλημα στο οποίο έχουμε κάθε χρόνο άλλο πρωταθλητή. Πρόπερσι το πήρε η ΑΕΚ όπως το πήρε, αλλά το πήρε σε κάθε περίπτωση. Πέρσι το πήρε ο ΠΑΟΚ, θα το πήρε ο Ολυμπιακός. Να έχουμε παράπονα, και τα παράπονα υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν παράπονα από μία πλευρά, υπάρχουν παράπονα από διάφορες πλευρές. Επίσης, δεν υπάρχει ομάδα που έχει να πάρει κόκκινη κάρτα, ξέρω εγώ, 3 χρόνια. Δεν υπάρχει μια ομάδα η οποία δεν ξέρει ότι με το φυλακάσει πώς είναι να πέφτει για πέναλτι, γιατί δεν το έχει ζήσει. Αυτά βέβαια, το συγκεκριμένο μπλοκ τα έχει μηδενίσει. Και τα έχει μηδενίσει φυσικά, γιατί
ο ηγέτης αυτού του μπλοκ, είχε μαθαλιώσει τόσα χρόνια. Και τώρα πάλι που θεωρεί ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχει μια πολιτική βάση και υποστήριξη για να το κάνει, θεωρεί ότι ήρθε η ώρα να τα αλλάξει ξανά τα κόζια. Δεν του βγαίνει. Δεν του βγαίνουν τα κουκιά πουθενά. Στη Λίγκα τα κουκιά δεν του βγαίνουν. Στην ΕΠΟ τα κουκιά δεν του βγαίνουν. Οπότε τώρα θα αρχίσει, όχι τώρα, εδώ και καιρό, και θα το συνεχίσει τις φωνές, τις τσιρίδες, τις απειλές για μηνύσεις και τη λασπολογία. Το κάνει εδώ και καιρό. Δεν το κάνει τώρα. Ξαναλέω. Προφανώς και η αλλαγή που έχει γίνει στην ΕΠΟ και στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια δεν έχει κάνει το ποδόσφαιρό μας το τέλειο ποδόσφαιρο. Αλλά ακόμα αυτό το αναφέρω και σε αυτούς οι οποίοι είναι στο άλλο μπλοκ του ερυθρόλευκου ηγέτη. Το ποδόσφαιρο το οποίο έχουν τώρα είναι ίδιο με πριν? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Η συγκεκριμένη πλευρά θα συνεχίσει να φωνάζει, θα συνεχίσει να πετάει λάσπη, θα συνεχίσει να λέει τα δικά της, θα συνεχίσει να προσπαθεί να αναβάλει τα πάντα, γιατί αυτό είναι που την ενδιαφέρει μόνιμα, να όταν βλέπει ότι δεν της βγαίνουν τα κουκιά, να θέλει αναβολές, να θέλει να το πάει προς τα πίσω, να θέλει να πηγαίνει σε πράγματα που έχουν να κάνουν με, ξέρω εγώ, δικαστικά και δεν συμμαζεύεται. Αυτός είναι ο τρόπος της. Δεν αλλάζει αυτός ο τρόπος και δεν θα αλλάξει κιόλας. Αλλά νομίζω ότι κάποιος ο οποίος προσπαθεί να παρακολουθήσει την όλη κατάσταση αντικειμενικά έχει καταλάβει το τι ακριβώς ισχύει. Ξαναλέω, τα κουκιά δεν τους βγαίνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό το οποίο ξέρουν πολύ καλά. Τη λάσπη, τη φασαρία, να χρησιμοποιούν δικά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να δημιουργούν φασαρία. Αυτό ξέρουν να κάνουν. Αυτό θα κάνουν και τώρα. Και ξαναλέω ότι δεν προβλέπεται ούτε αναβολές πολλές, δεν προβλέπονται. Μία που έγινε πραξικοματικά από τον Υφυπουργό Αθλητισμού, πήγε προς τα πίσω εκλογές της ΕΠΟ, αλλά δύσκολα θα αλλάξει και κάτι. Και από εκεί και πέρα συνεχίζει τη δική του φασαρία σε αυτό το τοξικό κλίμα. Δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά λίγο μετά τις 8 με τον Στέλιο Αναστασιάδη να μας δώσει και ό,τι υπάρχει από ρεπορτάζ, από Λίγκα, από ΕΠΟ και ό,τι υπάρχει από την ομάδα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει το αυριανό παιχνίδι. Θα αναφερθούμε σήμερα και στις όποιες πασχετικές εξελίξεις υπάρχουν, γιατί και χθες το βράδυ έγινε ένα ραντεβού με αφορμή την επόμενη μέρα στην ΚΑΕ και σήμερα. Ραντεβού τα οποία βέβαια είναι λίγο διερευνητικού χαρακτήρα κυρίως, δεν είναι ραντεβού που προχωράνε πράγματα. Ωστόσο, όπως είχαμε αναφέρει όλο το προηγούμενο διάστημα και σε εκείνο το διάστημα που είχαν προκύψει διάφορες φήμες και σενάρια ολονών, ότι το όνομα του Χάρη Μαρκόπουλου είναι φυσικά μέσα στις πιθανές επιλογές. Το ότι είναι μέσα στις πιθανές επιλογές δεν σημαίνει ότι ο Χάρης Μαρκόπουλος θα είναι ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ. Μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Ενώ κάποιοι σας λέγανε πριν ένα μήνα ότι είχαν συμφωνήσει στα πάντα. Επίσης, είχαμε πει και τότε ότι δεν ξεγράφεται το όνομα του Κώστα Μέξα, γιατί είναι ένας προπονητής που δεν πρόλαβε να κριθεί στον ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια, με όσα γίνανε. Και έχει διάφορα στοιχεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα, και περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε αν κάποιος από τους δύο θα είναι. Έγιναν κάποιες συζητήσεις, δεν έχει υπάρξει το οτιδήποτε πέρα από συζητήσεις, θα αναφέρουμε λίγο πιο μετά ακριβώς, και υπάρχει μια απόφαση έκπληξη που όντως ήταν μια απόφαση που μάλλον κρατήθηκε αρκετά καλά στα στεγανά και έχει να κάνει με το ρόλο του Μιχάλη του Γιαννακίδη, ενός παίκτη που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ παλιότερα, ο οποίος είναι έτοιμος να κρεμάσει τα παπούτσια και να λάβει θέση team manager. Θα αναφερθούμε και σε αυτό, για να έχουμε λίγο το νου μας για το τι συζητάμε, γιατί αλλιώς έχουμε συνδυάσει εδώ τη θέση στον ΠΑΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια με την παρουσία του Τέλτους Νατζίδη, και ίσως να είναι λίγο αλλιώς τα πράγματα σε μια καινούρια κατάσταση, έτσι. Το γεγονός ότι έγιναν κάποιες συναντήσεις χωρίς να έχουν πέσει στο τραπέζι λεφτά, χωρίς να έχουν πέσει στο τραπέζι λεφτά, εννοώ για τους προπονητές, τη συμφωνία, χωρίς να έχει υποθεί σε αυτές τις συζητήσεις κάποιες επαφές, χωρίς να έχουν γίνει σε αυτές τις επαφές, μάλλον
συζητήσεις για το τι μπάτζετ θα έχει η ομάδα να κινηθεί μόνο ως λογική και σκέψη αναφέρθηκε. Έτσι. Αλλά ωστόσο είναι μια κουβέντα που έχει να κάνει με εξέλιξη, το ότι σε αυτές τις επαφές ήταν και ο κύριος Χατζόπουλος, άνθρωπος ο οποίος εντάξει είναι όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και έμπρακτα, και ειδικά πέρσι ήταν έτσι πολύ, πολύ κοντά, αναμένεται να πάρει ρόλο έτσι στο νέο δουσού που είναι να γίνει. Ήταν και αυτός αυτές τις επαφές. Θα τα αναφέρουμε λίγο πιο μετά, έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτά σαν μια πρώτη εισαγωγή. Είπαμε, είναι μέρες που έχουν διάφορες εξελίξεις, έχει ρεπορτάζ, έχει διάφορες έτσι, συζητήσεις που γίνονται σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε να πούμε κι εμείς αρκετά και πραγματικά σταδιακά επιστρέφουμε σε μια ομαλότητα, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν πολύ δύσκολο για όλους μας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε πάω 24 μέχρι και τις 9, εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Είπαμε γεμάτες μέρες, έχει διάφορα πραγματάκια τα τελευταία 24 ώρα. Πάμε να τα συζητήσουμε με τον Στέργιο Αναστασιάδη. Γεια σου, Στέργιο. Γεια σου, Νίκο. Ούτε καλό φίλο και συνάδελφο, ούτε εξαιρετικό επαγγελματία, ούτε τίποτα. Έτσι. Αυτό θέλεις, φίλε. Αυτό. Τα σάλια θα αφήσουμε. Εμείς σου έχουμε ωραίους χαρακτηρισμούς. Εντάξει. Και μα δεν είπα ότι είναι άσχημη. Εντάξει, απλώς κάθε μέρα επανάληψη λίγο. Έλα ρε φίλε τώρα. Απόλυτη relation. Τι γίνεται. Γεμάτα τα αποκαιματά σου, Στέργιο, τα δύο τελευταία. Το σημερινό ήταν η αποθέωση, εντάξει. Άστο καλύτερα. Τι να κάνεις. Δεν ενδιαφέρει και τον κόσμο πολύ. Εντάξει. Δουλίτσα να γίνεται, ψωμάκι να βγαίνει. Κοίταξε. Ή στο χρήσαρο το είπα το μεσημέρι, είσαι σε ένα χθες ότι θα έχει ψωμάκι η Σουπερλίγκα. Ναι, 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 το είπαμε χθες. Το είπαμε. Το είπαμε. Και χθες και να είχε ψωμάκι πολύ κοντά. Ναι, όντως. Όντως. Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος είναι ενημερωμένος. Ας ενημερώσω και όποιον είναι στο δρόμο και δεν έχει μπει στις σελίδες κτλ. Δεν επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη του Αλέξη Κούγια ότι θα πάρει 9 ψήφους. Ναι. Όπως είχε τονίσει στην ανακοίνωσή του το στις 2 Ιουνίου. Ναι. 2 Ιουνίου θα πάρω 9 ψήφους για πρόεδρο του Super League, είπε ο Αλέξης. Έγινε. Δεν πήρε 9, πήρε 5 και όλοι είναι σκάρτη. Ο Παναθηναϊκός γιατί έχει διεφθαρμένο πρόεδρο, ο ΠΑΟΚ γιατί έχει την Ξάνθη, ο Πανετολικός γιατί ξέρουμε λέει που ανήκει. Που ναι. Ανήκει αλήθεια, ο Πανετολικός. Ο Βόλος γιατί είναι κάποιος άλλος μπροστινός. Και λυπάται ο Αλέξης Κούγιας για την κατάρτιση του Όφη. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αν έβγαινε θα ήταν πολύ ενωτικός ο Αλέξης Κούγιας. Για τον καλό του. Εμπέλα, ρε φίλε. Εννοείται. Δηλαδή, θα ήταν ο πρόεδρος όλων των ομάδων. Ναι, δηλαδή, μπράβο. Εντάξει, μπράβο δηλαδή. Οπότε όλοι σκάρτοι όσοι δεν ψήφισαν τον Αλέξη Κούγια, οι 8. Ο Αστέρας Τρίπολης νομίζω είδε πως δεν βγαίνουν τα κουκιά και σου λέει κάτι να πάω στη μέση. Ξέρω προφίλος. Ο Αστέρας είναι το λευκό. Το λευκό, ναι, ο Αστέρας. Okay. Δεν είναι κανένας χτεσινός, σου λέει εντάξει δεν βγαίνουν τα κουκιά. Αυτά για την επίθεση του Αλέξη Κούγια προς όλους. Σωστά το απάντησε ο Κυριάκος Κυριάκος. Εμέσως ότι αν είναι κάθε φορά που θέλει ο Αλέξης Κούγιας να ανεβάσουμε τους τόνους, δεν θα κάνουμε και άλλη δουλειά, επί της ουσίας. Είπε άνθρωποι που έχουν κάνει επάγγελμα τη λάσπη. Ναι. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι οι δηλώσεις του Αλέξη Κούγια δεν αρμόζουν 21 παράγοντα που ήθελε να γίνει πρόεδρος της Λίγκας και να αναβαθμίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μα ήταν πολύ light. Εγώ, εντάξει. Δεν είπε και τίποτα. Εντάξει, σιγά. Ναι, όλοι είναι. Όλοι είναι σκάρτη. Προανήγγειλε πρόταση Μομφής βασικά. Ναι. Εντάξει. Πέρα ότι είπε, λυπάμαι για το κατάστημα του Όφη και για τον Πανετολικό, τον Βόλο, τον Πάο, τον Παναθηναϊκό κτλ. Κτλ. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει τύχει η πρόθεσή του να καταθέσει πρόταση Μομφής μετά τα play-off. Μπορεί λέει, να είναι άλλος ο πρόεδρος. Είπε ο Αλέξης Κούγιας. Μετά είχε ψωμάκι και εντός συνεδρίου. Ζητάνε πάλι αναβολή. Η αναβολή παίζει πολύ, όπως ζήτησε ο Ολυμπιακός. Ναι. Όπως ο Ολυμπιακός ζήτησε αναβολή σε εκλογές της ΕΠΟ να γίνουν το 21, να μείνει δηλαδή ο γραμμένος. Που ναι. Ετοιμάζουν μήνυση ή του Ολυμπιακού ενάντια του Βάγκελ Γραμμένου. Αλλά το θέλουν να μην φύγει. Να μην φύγει. Να μην φύγει. Ναι. Εντάξει, όχι. Να φύγει το 21 που τελειώνει η θητεία του.
Φίλε, δηλαδή συμβαίνουν πράγματα. 55-8 έγραψε δηλαδή, το κοντέρ. Και εγώ δεν ήθελα να μείνει αν είχα πάρει τους 8 από τους 63. Ούτε ένας τρελογιατρός μπορεί να βγάλει άκρη. Αν τα πάρει συμμετρητής ρε παιδί μου και δεν ξέρει τι παίζει από πίσω, ας πούμε. Εντάξει. Αν κάποιος δηλαδή βλέπει μόνο γεγονότα και δεν ασχολείται με το ελληνικό ποδόσφαιρο, ούτε τρελογιατρός πραγματικά. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν βγήκε το αίτημα του Ολυμπιακού για αναβολή των εκλογών της Super League. Και εκεί η ψηφοφορία ήταν να γίνουν εκλογές. Έγιναν οι εκλογές. Λεωνίδας Μπουτσικάρης, νέος πρόεδρος, ενωτικός στις δηλώσεις του. Είπε ότι να αφήσουμε πίσω τις λογικές αντιπαλότητες και την τοξικότητα. Στα λόγια Νίκο ωραία είναι. Καλά, λάξτε. Ναι. Και εγώ, okay. Και εγώ να είμαι καλοπροέδρος και να πω ότι όντως ο νέος πρόεδρος έχει ψηλά στην ατζέντα αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω είναι ανέφικτο. Κοίταξε, με την ίδια την ατζέντα δεν ήταν και ο Λισάνδρου που... Okay. Ναι. Μπορεί να προέρχεται από την ΑΕΚ, αλλά είναι ρε παιδί μου ένας άνθρωπος της νέας παραγωγικής γενιάς, δεν είναι κούγιας, ας πούμε. Αλλά ναι. Και αυτός είδος ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να τα ακολουθήσει. Είναι ανέφικτο, εντάξει. Ναι. Αλλά ξαναλέω, υποτίθεται κάποιος που ήθελε να βγει πρόεδρος της Λίγκας να κάνει τέτοιες δηλώσεις, θα έλεγε κάποιος καλά που δεν βγήκε, θα πω εγώ. Mm-hmm. Εντάξει, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και την έχω καταθέσει πολλές φορές. Την άποψή μου και τον παράγοντα ακούγε. Λοιπόν, ναι. Είχε και μια ωραία στοιχομηθεία με τον Γιάννη Αλαφούζο λίγο μετά το τέλος των εκλογών για τον πρόεδρο. Διεφερμένο, είπε ο Αλέξης που είχε στον Γιάννη Αλαφούζο. Έχεις εκπροσωπήσει όλους τους τρελούς, όλους τους εγκληματίες. Είσαι τρελός, είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, γιατί καταφέρθηκε και εναντίον του νέου πρόεδρου. Είπε χαρακτηριστικά ήσουν δικηγόρος του Τζακογιάννη και του Σταθάκη, είσαι παιδί και τα θελήματα. Νομίζω ο Αλέξης Κούγιας πρέπει να ξέρει ότι το ποιόν ενός πελάτη σου αν είσαι δικηγόρος δεν σε χαρακτηρίζει. Θα πω εγώ Νίκο. Σωστά, συμφωνώ. Εντάξει, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολλή κουβέντα εμείς που είμαστε απ' έξω από το χώρο για το αν τι πρέπει να έχει περάσπιση ένας που έχει δολοφονήσει 50 ή τώρα στις υποθέσεις που μας έχουν απασχολήσει με τη μικρή Μαργέλα κτλ. Αλλά αυτός είναι ο νόμος. Ναι. Και σωστά θα πω εγώ, κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει την υπεράσπιση που του αξίζει. Και να διαλέξει όποιος θέλει. Άρα λοιπόν ο Αλέξης Κούγιας δεν μπορεί να λέει ότι είσαι δικηγόρος του Τσακογιάννη, άρα είσαι και εσύ παιδί για τα θελήματα και οτιδήποτε άλλο και να αφήνει μοβές. Γιατί και ο ίδιος και καλά κάνει, αυτό είναι το επαγγελμά του. Εντάξει. Έχει εκπροσωπήσει ανθρώπους και ανθρώπους. Και το κλείνω εδώ. Χωρίς να αφήνω καμία μορφή, γιατί έτσι είναι το επάγγελμα του νομικού. Ναι. Ανεξάρτητα, εμένα μου αρέσει και σένα, άλλος μπορεί να βγαίνει από τα ρούχα του, άλλος μπορεί να το θεωρεί normal. Εντάξει. Αλλά σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα το έγκλημα, έχουν όλοι δικαίωμα να έχουν τον καλύτερο δικηγόρο. Mm-hmm. Το αφήνουμε και αυτό. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο από τη Super League. Εντάξει, εγώ Νίκο, έχω κατασταλάξει εδώ και καιρό ότι πιο πολύ τυπικό είναι το θέμα. Αν ψάχνουμε δηλαδή κάποια ουσιαστική αλλαγή, δεν θα βρούμε. Εντάξει. Και, δηλαδή... και επειδή λες ότι είναι τυπικό το θέμα και αλλαγές και τέτοια, είναι ξανά αυτό που λέγαμε με αφορμή και την παρουσία κόσμου στη Λίγκα τις προηγούμενες μέρες, ότι η συγκεκριμένη πλευρά κάνει μόνο φασαρία. Αυτό. Ναι. Ό,τι τυπικό, και να γίνεται, το θέμα, κάνει φασαρία. Ανάλογα τον πρόεδρο μπορεί κάποια ομάδα ή κάποιες να έχουν κάποιες μικροεξυπηρετήσεις. Τυπικό λέγοντας, εγώ το βλέπω σφαιρικά για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή να φτάσουμε σε ένα-δύο χρόνια και να πούμε ότι είναι καλύτερο προϊόν η Super League. Και προσελκύει πιο πολλούς χορηγούς, είναι πιο φιλική προς τον φίλαθλο και γίνονται κάποια πράγματα προς το καλύτερο. Από αυτή την έννοια το λέω τυπικό, εντάξει. Mm-hmm. Προφανώς για να υπάρχουν, πάντα υπάρχουν έτσι μπλοκ και αυτά. Κάποιον εξυπηρετεί. Αλλά επί της ουσίας δεν θέλουμε να μιλάμε, να βγάλουμε απ' έξω ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και όλες τις ομάδες. Για να αλλάξει αυτό το πράγμα που λέει ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν πρόκειται να αλλάξει. Και γι' αυτό είπα ότι είναι τυπικός ο ρόλος του Προέδρου. Λοιπόν, αυτά για την Super League. Είπαμε, μήνυση ετοιμάζει ο Ολυμπιακός εναντίον της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και του ΦΟΥΣΕΚ που ήταν παρόν, γιατί δεν βγήκε άσχημος καπνός για κόσμο στους αγώνες κυπέλλου της Τετάρτης.
έχει βγάλει ανακοίνωση και ο Άρης που ζητάει ή να γίνει με κόσμο ή να βλεφθεί ο τελικός. Ενδεχομένως βέβαια μετά να μην βολεύει τον Άρη αν το πρόγραμμα είναι κάπως αλλιώς. Τέλος πάντων, μην πούμε καλά, και να χωράψει. Άλλη κουβέντα αυτή. Δηλαδή αν είναι ο τελικός, ήταν, αν πει ας πούμε η ΕΠΟ ότι μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ μπορεί εκεί να θεωρηθεί ότι γιατί με βάζει μετά, μετά τον ΠΑΟΚ. Ναι. Παράδειγμα λέω εγώ, εντάξει είναι θέμα του, του Άρη, του Ολυμπιακού και θέμα της ΕΠΟ. Εντάξει. Και για να τα λέμε όλα, εντάξει, ενδεχομένως και ο ΠΑΟΚ ήταν στην ίδια θέση να φώναζε γιατί δεν θα υπήρχε κόσμος στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αν υπήρχε κόσμος στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Mm. Για να είμαστε και ειλικρινείς. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς η ΕΠΟ πώς αποφάσισε. Από τη στιγμή που ακόμα δεν έχουμε κόσμο, θεώρησε η ΕΠΟ ότι είναι νωρίς να ανοίξει αυτή πρώτη το χώρο. Είναι και αυτό μια εξήγηση. Εντάξει, ναι. Προφανώς δεν καλύπτει τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Άλλος μπορεί να τους καλύπτει. Ότι σου λέει κάτσε να δούμε 2-3 μάτς στη Super League και μετά να δούμε και στο κύπελο. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Μπορεί και όχι. Τέλος πάντων, okay. Και αυτό δεν αφορά τον ΠΑΟΚ. Πάντως, να πω την αλήθεια, περίμενα και με κόσμο και χωρίς κόσμο. Ναι, περίμενα και εγώ ότι η απόφαση της ΕΠΟ θα είναι κάτι ανάλογο με τη Super League σήμερα. Δηλαδή και εμένα μου έκανε εντύπωση που έχει μια διαφορετική άποψη. Αλλά, οκ. Okay. Άποψη της ΕΠΟ είναι. Εγώ τη δική μου άποψη, σαν Στέργιος, την είπα τις προάλλες, προχθές, ότι είτε με κόσμο είτε χωρίς κόσμο, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και να πάρει την πρόκληση. Ναι. Εντάξει, και σου είπα ότι αν τυχόν η ΕΠΟ αποφασίσει θετικά και προλάβαινε θεωρητικά η πολιτεία και οι υγειονομικές επιτροπές να ανάψουν το πράσινο φως επειδή τα μάτια είναι την Τετάρτη, δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να πει κάτι. Με κόσμο έγινε το πρώτο μάτι Τούμπα και με κόσμο μπορεί να γίνουν και το μάτι στο Καραϊσκάκι. Η ουσία είναι, Νίκο, τι γίνεται στο χορτάρι. Το έχω ξεπεράσει, ξέρεις, ότι ο κόσμος παίζει μπάλα. Εντάξει, στα 20 μου μπορεί να πίστευω ότι μία έδρα μπορεί να επηρεάσει ένα αποτέλεσμα. Σαφώς και παίζει ρόλο, δεν το συζητάμε, για τον γηπεδούχο, αλλά νομίζω ότι για να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που είναι και πρέπει να είναι, να πάει να πάρει την πρόκληση. Ακόμα και αν αυτός γινόταν με κόσμο, χωρίς κόσμο δεν έχει σημασία. Εντάξει, πρέπει ο ΠΑΟΚ να παίξει ποδόσφαιρο και να υπερασπιστεί το 3-2 της, που πήρε στην Τούμπα. Με πολύ κόπο και λίγο τύχη, δηλαδή πάλι έβλεπα τα στιγμιότυπα. Είχε ο Ολυμπιακός ευκαιρίες να κάνει και το 3-3. Ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ δεν το έκανε, άρα ο ΠΑΟΚ παίζει για 2 αποτελέσματα. Θα έχουμε μέρες και να πούμε για τον Ολυμπιακό. Ο Όφη έρχεται αύριο στην Τούμπα, είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη φυσικά. Για να πάρει ένα παιχνίδι, ναι, το οποίο λίγο δεν ασχολούμαστε και πολύ νομίζω, με όσα γίνονται τα τελευταία 24 ώρες. Νομίζω ελάχιστα ασχολούνται. Ελάχιστα. Ναι. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει την νίκη, να μην επαναλαμβανόμαστε για πάρα πολλούς λόγους, ψυχολογικούς, αγωνιστικούς. Πρέπει να πάρει την νίκη. Ιδανικά θα ήταν να γίνει αυτό εύκολα και χωρίς ιδιαίτερο άγχος. Και αν βάλει και κάποιο γκολ ο Μπίσεσβαρ και ανέβει λίγο ή κάποιος άλλος, να βάλει και ένα Άκπομ και ένα Σβιντέρσκι, όποιος είναι να βάλει τέλος πάντων, μήπως πάει η ομάδα με καλύτερη ψυχολογία στο καιρό της Καραϊσκάκης. Εντάξει, δεν έχει βγει ακόμα αποστολή την ώρα που μιλάμε. Ναι, αυτό κοιτούσα και εγώ πριν. Αλλά δεν θα έχει βγει λίγο. Φαντάζομαι η λογική. Εντάξει, προπόνηση ήταν στις 7. Προπόνηση ήταν στις 7, οπότε εντάξει, θα αργήσει λίγο. Ο Βιερίνια θα είναι εκτός λογικά. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Πέλκα. Επιλογές υπάρχουν από τη μέση και μπροστά. Στην άμυνα τα πράγματα είναι λίγο πολύ fix. Δεν έχει επιλογές ο Φερέρα. Κρέσπο και Ζαμπά δεν νομίζω να είναι στην αποστολή. Ούτε φυσικά πιστεύω να είναι για το μάτς Τετάρτης. Ας πάρει το παιχνίδι αύριο ο ΠΑΟΚ, στις 8.30 είναι η σέντρα, στην άδεια δυστυχώς Τούμπα, και να δούμε μετά, και να δει ο Φερέιρα κυρίως, πώς θα προετοιμάσει την ομάδα. Θα έχει μπροστά του 4 μέρες, 3 γεμάτες, για να παίξει ο ΠΑΟΚ ένα παιχνίδι που μπορεί να του δώσει πάρα πολλά, αλλά μπορεί να του στερήσει και πολλά. Και στον τομέα της ψυχολογίας του κόσμου και των παιχτών και στο ενδιαφέρον του κόσμου κτλ. Κτλ. Εγώ είμαι αισιόδοξος για το μάτς Τετάρτης, να σου πω την αλήθεια. Παρότι πιστεύω θέλω λίγο να δω την ομάδα και αύριο, ρε φίλε. Γιατί πήρα μια αίσθηση αισιοδοξίας το Σάββατο. Από πλευράς εμφάνισης, όχι για το αποτέλεσμα. Εγώ να πω την αλήθεια, δεν περίμενα. Δεν περίμενα τέτοια εικόνα με τον Παναθηναϊκό. Ναι, όχι, ξέρεις πώς το λέω. Σαν συνέχεια.
Δηλαδή, να συνεχίσει αύριο με μια για να καλή εμφάνιση. Το έχουμε ξαναπεί, ούτε εγώ περίμενα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Αν συνεχίσει και αύριο με μια καλή εμφάνιση, θα πάμε μετά στη Δάρτη. Απλώς θέλω να πω, καθαρίσει το μάτς στο ημίχρονο, παίρνουμε ένα πολύ καλό σενάριο με 2-0. Mm-hmm. Μετά δεν περιμένουν να δω και πολύ διάθεση, γιατί είναι λογικό να παίξει το μάτς Τετάρτη. Okay. Αλλά ζούμε 2-3 πράγματα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή τώρα, αν το πάρουμε ανάποδα και δούμε ένα ΠΑΟΚ που δεν μπορεί να σκοράρει και ζοριστεί και κερδίσει στο 90 ή υπάρχει το σενάριο να μην κερδίσει, σαφώς θα έχουμε ένα δείγμα αρνητικό. Έτσι, δεν το συζητάω. Έτσι είναι. Εντάξει, και επειδή νομίζω... δεν ξέρω αν συμφωνείς, νομίζω ότι η ομάδα πλέον έχει και ένα ζήτημα, ρε παιδί μου, ψυχολογικό, να το πω έτσι. Δηλαδή θέλει το καλό για να πάρει δύναμη, να το πω έτσι. Να γίνει κάτι καλό για να επιστρέψει σε αυτό που ήταν πριν. Στην καλή της εικόνα. Τώρα, τι να σου πω. Κακώς το χρειάζεται αυτό μια ομάδα του επίπεδου του ΠΑΟΚ και των παιχτών του ΠΑΟΚ, το έχω ξαναπεί. Κακώς το βάζουμε στο τραπέζι, αλλά έτσι είναι. Ναι. Σε έναν ιδανικό κόσμο, εγώ θα ήθελα τον παίκτη του ΠΑΟΚ να έχει την ίδια ψυχολογία, είτε προέρχεται από ένα 5-0, είτε προέρχεται από μια ήττα με 3-0. Στη λογική ότι εντάξει, υπάρχει ήττα στο ποδόσφαιρο, τα δώσαμε όλα, χάσαμε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, ομάδες του ελληνικού του ΠΑΟΚ και των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ που έχουν και εμπειρία, έχουν και, ιδανικά θα έπρεπε να μην επηρεάζονται από τα αποτελέσματα και να είναι στο ίδιο επίπεδο σε όλους τους αγώνες. Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα, οπότε σε αυτή τη βάση καλό θα είναι μια εμφάνιση να συνδυαστεί και με κανένα 2-3 γκολ, οπότε να πάει η ομάδα σχετικά ήρεμη στο πολύ μεγάλο παιχνίδι της Τετάρτης. Εντάξει, να δούμε και πώς θα έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με Βιερίνια και Πέλκα, γιατί ξαναλέω δεν πιστεύω να υπάρχει ενδεχόμενο για Ζαμπά και Κρέσπο, άλλωστε ακόμα δεν έχουν μπει φουλ στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων. Και θα πάμε και με φουλ Τετάρτες και στις επόμενες εβδομάδες, έτσι, με το πρόγραμμα σήμερα που έγινε γνωστό. Σωστό και αυτό, θα το ξεχνούσα. Δύο εμβόλυμες. Ναι. Εντάξει, από τέταρτη μέχρι έβδομη αγωνιστική η λίγα. Δεν γίνεται το βγάλουμε όλο, καταλαβαίνουμε τους λόγους. Δεν γίνεται, ρε φίλε, δεν γίνεται, τα έχουμε πει αυτό. Τώρα άλλες. Βάλε εκεί 8-9-10 να τελειώνουμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, κάτσε να ξαναμαζευτούμε το μωρέ και θα το βρούμε. Εντάξει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Άρης ΠΑΟΚ στις 7 και 4. Τετάρτη 1 Ιουλίου, ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα. Νομίζω καθοριστικό το παιχνίδι. Ναι, σημαντικό. Το καλό σενάριο λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να περάσει την ΑΕΚ, αν δεν την έχει περάσει μέχρι τότε. Το άσχημο λέει ότι ο ΠΑΟΚ με νίκη, αν στραβοπατήσει με Όφη, με Άρη, μπορεί η ΑΕΚ να μην στραβοπατήσει. Σάββατο Όφη ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο, στο Θόδωρος Βαρδιλογιάννης, σε 9.30 και Τετάρτη 8 Ιουλίου ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Δηλαδή σε ένα διάστημα 11-12 ημερών ο ΠΑΟΚ δίνει 4 μάτς. Μετά το κύπελο. Αν το πάρουμε να το ανοίξουμε λίγο, δίνει 5 μάτς στο διάστημα 2 εβδομάδων. Είναι λίγο απαιτητικό. Είναι απαιτητικό και γι' αυτό, έχουμε πει πολλές φορές ότι πρέπει να ανοίξει το ρόστερ. Ναι. Ο Φερέιρα. Ναι. Δηλαδή να δώσει ιδανικά και σωστό χρόνο συμμετοχής. Να δούμε και τον Τσιγκάρα να παίζει λίγο. Δηλαδή καλό είναι οι παίκτες κλειδιά να μην καταπονηθούν. Και δεν γίνεται να καταπονηθούν και να παίζουν 60 λεπτά και 70 λεπτά σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, είναι 5 μάτς σε διάστημα 2 εβδομάδων ουσιαστικά. Mm-hmm. Είναι απαιτητικό, ναι. Είναι ζώρικο και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ανοίξει ο Φερέρα το ρόστερ και φυσικά να μην υπάρχουν τραυματισμοί κυρίως, αλλά και κάρτες. Υπάρχει θέμα, όπως αναφέρουμε στο ΠΑΟΚ 24, τι θα γίνει με το συμβόλαιο του Μαωρίσιο που λήγει 30 Ιουνίου. Ναι. Αχα. Εντάξει. Δεν έχει προκύψει εκεί κάποια επέκταση. Όχι. Ξέρεις, να πάει στον Ιούλιο, ας πούμε. Κοίταξε, φαντάζομαι ότι ο Μαωρίσιο, που δεν νομίζω να έχει συμφωνήσει με άλλη ομάδα, αλλά σίγουρα έχει προτάσει στα χέρια του, mm-hmm. Φαντάζομαι ότι δεν θα πει 30 Ιουνίου «Σας ευχαριστώ, γεια σας». Δεν τον έχω στην κατηγορία αυτή. Είναι ένα παιδί που έχει πάρει πολλά από τον ΠΑΟΚ, έχει δώσει στον ΠΑΟΚ, αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας που μας χάρισε πολλές χαρές τα τελευταία 3 χρόνια, με 3 κύπελα, ένα πρωτάθλημα και ακόμα ένα που δεν έπρεπε να έχει ο ΠΑΟΚ. Ξαναλέω, δεν τον έχω στην κατηγορία ότι 30 Ιουνίου «Σας ευχαριστώ, γεια σας».
Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Τώρα, τι να σου πω. Ναι. Περιμένουμε. Είναι μια εκκρεμότητα, ρε παιδί μου. Okay. Ναι, είναι μια εκκρεμότητα, όπως και του Μίσης είναι μια εκκρεμότητα. Θυμίζω ότι αύριο ολοκληρώνεται η προθεσμία από τη Sporting Λισαβόνας. Δεν ξέρω αν θα έχει γίνει κάποια κουβέντα να παραταθεί λίγες μέρες ακόμα βάσει και του προβλήματος που έχει ο Μίσης. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να φανεί η πώληση ή η αγορά μάλλον τον Ιούλιο, γιατί δυστυχώς ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να παίζει και με αυτά τα λογιστικά. Λόγω financial fair play, είναι και αυτό μια εκκρεμότητα, όπως και να το κάνουμε. Πάντως η ΕΠΟ έχει βγάλει σήμερα ανακοίνωση μετά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Αναμενόμενο το 5-1 αλλαγές, αν πάει να μάθει την παράταση, δηλαδή Τετάρτη στα δύο μάτς θα γίνουν 5 αλλαγές, και αν πάει το μάτς σε παράταση θα μπορεί να κάνει ο προπονητής και μία έκτη. Ναι. Πρωτόγνωρο νομίζω, και δεν το ξαναδούμε ποτέ μόλις περάσει αυτή η μπόρα του κορονοϊού οριστικά. 6 αλλαγές, ρε φίλε. Αλλάζει δηλαδή εντελώς το σκηνικό και το άθλημα. Και οι 5 είναι πολλές, αλλάζει στη μισή ομάδα, πόσο μάλλον οι 6. Αλλά επαμείνει στο πλαίσιο να προστατευτεί ο ποδοσφαιριστής μετά το ένα σημαντικό διάστημα απραξίας, να μην καταπονηθεί και να έχει προπονητή στην πολυτέλεια να αλλάξει ένα παίκτη, αν είναι στο 100 ας πούμε, που μακάρι να μην πάει το παιχνίδι στην παράταση. Αν είναι να πάει, ας περάσει ο ΠΑΟΚ. Οπότε θα έχουμε και έκτη αλλαγή στα 50 της Τετάρτης, φαντάζομαι και στο κυπέλου. Θα έχουμε και τη γραμμή του offside στους δύο ημιτελικούς και VAR. Προφανώς και μάλλον ξένους διαιτητές, όπως προέκυψε σήμερα. Και αποφάσισε, πάνω σε αυτό που λέγαμε για το Μαουρίσιο νωρίτερα, Νίκο, η εκτελεστική της ΕΠΟ, τα συμβόλαια ποδοσφαιριστών που λήγουν στις 30 Ιουνίου του 20, δύναται να παραταθούν έως 31 Αυγούστου του 20. Η νέα μεταγραφική περίοδος θα αρχίσει στις 3 Αυγούστου του 20 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου του 20. Δεν χρειάζεται, εάν δεν βρεθεί χρυσή τομή, που μου φαίνεται λίγο δύσκολο με το Μαουρίσιο, να γίνει μέχρι 31 Αυγούστου, μπορεί να γίνει ένα συμβόλαιο μέχρι τις 20 Ιουλίου, για παράδειγμα. Ναι. Ή να γίνει μέχρι τις 23-25 τέλος πάντων, ή μέχρι τέλη Ιουλίου, αν ο ΠΑΟΚ περάσει στο τελικό. Δεν χρειάζεται μέχρι 31 Αυγούστου. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε τις επόμενες μέρες, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν ο Μαουρίσιο αποχαιρετήσει και ο Αυγούστου είναι εκτός, μετά πλέον παραπέφτει βάρος σε... Δεν έχει παίξει μετά, ρε φίλε. Δεν βγαίνει. Πέλκα, Ντουρί, Εσίτη και Πέλκα. Δεν βγαίνει μετά. Δηλαδή μετά εκ των πραγμάτων θα πρέπει να επιστατευτεί ο Τσιγκάρας, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή να παίξει χαφ ο Μπίσεσβαρ, δεν γίνεται. Κάποιος άλλος να παίξει χαφ. Ο Βαρέλα που είχε πει μια ψυχή, που δεν είναι τώρα στην ομάδα. Ναι, ο Βαρέλα. και θα είναι θέμα, γιατί ενδεχομένως ο Πάο να έχει περάσει το τελικό, άρα να έχει μεγάλο τελικό στα μέσα προς τέλη Ιουλίου. Και νομίζω ότι η μάχη με την ΑΕΚ θα μένεται και τον Ιούλιο. Ναι. Άρα καλό θα είναι και ο ΠΑΟΚ να έχει το Μαουρίσιο, εφόσον είναι το μυαλό του εδώ. Και το ξαναπώ για τρίτη φορά, δεν τον έχω ποδοσφαιριστεί να πετάξει έτσι όλα αυτά που το έχει προσφέρει ο ΠΑΟΚ, και έχει δώσει και αυτός, γιατί είναι πάντα μια συνεργασία δύο πλευρών. Δεν θα πει 30 Ιουνίου, παιδιά, εγώ έχω συμφωνήσει, ξέρω εγώ, με την Ροστόφη, την Zenit, και 1 Ιουλίου θα είμαι ήδη στη Ρωσία ή στη Σαουδική Αραβία ή όπου θέλει να πάει, αν αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα θέματα. Είπαμε, περιμένουμε την αποστολή, που δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Οι παίκτες του ΟΦΕ εκφράζουν τη διάθεσή τους να ζωρίσουν τον ΠΑΟΚ και αν μπορέσουν να τον πάρουν βαθμό ή βαθμούς, γιατί δεν το έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής σε πρωτάθλημα και κύπελο, και μάλιστα στο κύπελο γνώρισαν δύο βαριές ήττες, και στο Ηράκλειο και 5-1 ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ, η είδηση που έχουμε στο ΠΑΟΚ 24, ότι η UEFA τιμώρησε τη Μαρσέγγ για παραβίαση του FFP με 3 εκατομμύρια πρόστιμο και μείωση της αποστολής των παιχτών σε 23 παίκτες, δηλαδή του ρόστερ. Σου λέει θα έχεις 23 παίκτες. Μέχρι 23 παίκτες, ναι. Ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα, εντάξει, δεν είναι η τιμωρία μικρή, αλλά φυσικά δεν είναι το ίδιο να σου πει
αποβάλλεσαι από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για ένα ή δύο χρόνια. Ναι. Θα έχει πολλή δουλειά ο Ρέμπε που ίσως να είναι και στο γήπεδο αύριο μαζί με Φερέιρα και Γιώργο Σαββίδη, γιατί έτσι θα πάει η Τριανδρία για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Θα έχουν πολλή δουλειά για να διώξουν από τον ΠΑΟΚ το βραχνά του Financial Fair Play. Ναι. Δεν προκύπτει κάτι που να μας λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα τιμωρηθεί αύριο μεθαύριο, αλλά ότι είναι στα κόκκινα είναι αλήθεια. Θα πρέπει να γίνουν πολύ καλές κινήσεις και στοχευμένες μέσα από πολύ καλή δουλειά για να απαλλαγεί ο ΠΑΟΚ και του χρόνου το καλοκαίρι να μην υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί είναι βραχνάς και είναι βραχνάς μεγάλος. Και είναι, εντάξει, και δεν είναι απλά, και είναι κάτι ούτε το μπορεί οποίο να πει ο Ιβάν. Προσπαθείς να το ελέγξεις και εκεί που, θεωρείς, που μπορεί να θεωρείς ότι μαζεύεις πράγματα, να έρθει ένας πέλεκης και να έχεις πρόβλημα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν όντως. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να μειώσει τα συμβόλαιά του. Δηλαδή 1,5 είναι του Στόχ, 1,5 είναι του Βέρμπλουμ. Ναι. Βάλε και τις εφορίες, δεν είναι απλό το πράγμα. Mm-hmm. Εντάξει, και όσο δε γίνεται αυτό, ή αν δεν γίνει και δεν υπάρξουν πωλήσεις, γιατί στη βάση ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ξεπουλήσει, προφανώς και δεν θα πουλήσει τον Γιαννούλη για 2-3 εκατομμύρια ευρώ, αν έρθει ξέρω εγώ η Ρέν ή η Σπαρτάκ Μόσχας. Ναι. Θα πάρει κάθε ομάδα ένα μεγάλο όχι. Οπότε αν δεν γίνουν πωλήσεις στα χρήματα που θέλει ο ΠΑΟΚ, πώς θα υπάρχει ισορροπία και θα πάρει ο ΠΑΟΚ ανάσταση στο FFP. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικές κινήσεις. Από τη μία ο ΠΑΟΚ να μην χάσει τη δύναμή του και πρέπει να την ξαναποκτήσει, γιατί φέτος είχε αρκετές παθογένειες εντός της ομάδας. Και από την άλλη θα πρέπει να ρίξει το budget. Τώρα δεν είμαι λογιστής. 30%, 25, 17 που διαβάζω, 40 κτλ. Και το μισό budget ο Ιβάν Σαββίδης για να χαρούν οι εχθροί του ΠΑΟΚ και να τσιμπήσουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, να πατήσουν κλικ. Αλλά το budget θα πέσει. Το πώς θα πέσει, γι' αυτό λέω είναι δύσκολη δουλειά και του Ρέμπε και του Γιώργου Σαββίδη και του Αμπέλ Φερέιρα. Πες εσύ στο Στόχ, θέλουμε να φύγεις με 2 χρόνια ακόμα συμβόλαιο, να λήγει το 22. Άντε πες το να. Ή πες το Βέρμπλουμ. Εντάξει, είναι θέματα δύσκολα, αλλά έχει ευθύνη ο ΠΑΟΚ για εδώ που έχουν φτάσει η κατάσταση, για να μην λέμε κι εμείς όπως άλλοι, φταίει η FIFA, φταίει ο ανάδρομος Ερμής και φταίει ο ένας και φταίει ο άλλος. Φταίει ο ΠΑΟΚ. Δεν φταίει ούτε ο Στόχ, ούτε ο Βέρμπλουμ. Ούτε θα αρχίσουμε να λέμε εμείς, Νίκο, και το κλείνω, ότι όλα τα γκολ μπαίνανε από την πλευρά του Στόχ και, αυτό έτσι ο Βέρμπλουμ, ας αφήσουμε αυτά για άλλους. Γιατί εγώ έχω ξαναπεί, όπως ο Βέρμπλουμ τραυματίστηκε φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ, εντάξει πρέπει να το συνεχόμαστε, και ούτε ο Στόχ ήρθε με το ζόρι στον ΠΑΟΚ. Και είπε Νταϊλίκη, θέλω να μου κάνετε συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και θα μου το κάνετε για 3 χρόνια. Αποφάσεις του ΠΑΟΚ είναι αυτές. Οπότε όπως έμπλεξε ο ΠΑΟΚ πρέπει να εμπλέξει, νομίζω μπορεί να το κάνει. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί προέχουν άλλα πράγματα. Η δεύτερη θέση που περνάει από την Τούμπα αύριο, για να μην περιμένει ο ΠΑΟΚ το ΚΑΣ, τα λέγαμε χθες, και φυσικά η πρόκληση την Τετάρτη. Αυτά. Ωραία. Στέργιο, καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μου. Να είσαι καλά. Φίλε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Πάμε σε διάλειμμα τώρα εμείς και επιστρέφουμε για να δούμε τι έχει συμβεί και με τον μπάσκετ, τι εξελίξεις υπάρχουν εκεί, οι επαφές που έχουν γίνει και ό,τι άλλο κινείται και για εκεί. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9. Είπαμε αρκετά για τα του ποδοσφαίρου με αφορμή τα όσα γίνανε και σήμερα. Κυρίως βέβαια για εκλογές στη Λίγκα, για ό,τι γίνεται στην ΕΠΟ, με κάποια πράγματα και για το ποδοσφαιρικό κομμάτι εν ώψη του αυριανού αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη και όχι μόνο. Πάμε να δούμε λίγο και τι γίνεται στο κομμάτι το μπασκετικό. Γίναν κάποιες συναντήσεις, γιατί όπως έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα, ο καιρός περνάει. Το ότι περνάει ο καιρός και δεν βρίσκονται λύσεις και δεν αρχίζει να τρέχει η ΚΑΕ είναι πρόβλημα. Και το περσινό παράδειγμα είναι προς αποφυγή. Πέρσι ο ΠΑΟΚ όλο το καλοκαίρι καθόταν και περίμενε δεν ξέρω εγώ τι και κάπου στα τέλη Αυγούστου άρχισε να λειτουργεί. Με τα αποτελέσματα να τα βλέπουμε εντός του παρκέ στην επόμενη σεζόν. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, αυτό το οποίο αποτελεί προτεραιότητα και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα, είναι το να
βρεθεί μία λύση στο κομμάτι που έχει να κάνει με ένα νέο διοικητικό σχήμα. Αυτό βέβαια είναι ένα βήμα. Υπάρχουν και κάποια βήματα που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό, το οποίο βλέπετε ότι σταδιακά κάποιες ομάδες αρχίζουν και κινούνται. Προφανώς τώρα είναι οι ομάδες οι οποίες είναι το επίπεδο του Προμηθέα, το επίπεδο της ΑΕΚ, το επίπεδο του Περιστερίου. Ο ΠΑΟΚ από πέρσι δεν είναι σε αυτό το επίπεδο για να μπορεί να κινηθεί αναλόγως. Ωστόσο βλέπετε ότι μετά το διάστημα της διακοπής πέρασε ένα διάστημα και σταδιακά αρχίζουν οι ομάδες να κάνουν τις όποιες κινήσεις είναι να κάνουν. Υπάρχουν εξελίξεις με τον ύφος του, υπάρχουν εξελίξεις με το Ρέθυμνο. Οπότε και ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Δεν μπορεί να αφήσει να περνάει άλλο ο καιρός. Παρότι πριν 2,5-4 εβδομάδες ήταν κοντά στο να έχει ένα διοικητικό σχήμα, αυτό το πράγμα κόλλησε για κάποιο λόγο. Ωστόσο, προσπαθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι να αποτελέσουν μέλη της επόμενης κατάστασης στη διοίκηση να κάνουν κάποιες επαφές, ώστε από τη στιγμή που θα λυθεί το κομμάτι που έχει να κάνει με το νέο διοικητικό σχήμα να μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα για το κομμάτι που έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Στο πλαίσιο αυτό, χθες και σήμερα έγιναν δύο συναντήσεις του μέλους του ΣΚΑΕ, του Πόλου του Κατσιόρα, αλλά και του Θανάση του Χατζόπουλου, ένας επιχειρηματία που τον γνωρίζουν νομίζω περισσότεροι στον ΠΑΟΚ, τον κύριο Χατζόπουλο, τα τελευταία χρόνια έτσι κοντά στο τμήμα μπάσκετ και πολύ ενεργά, ειδικά πέρσι που υπήρχαν διάφορα θέματα. Και ο Θανάσης Χατζόπουλος αναμένεται εκτός τέλος πάντων απροόπτου να είναι στο νέο διοικητικό σχήμα της ΚΑΕ. Έγιναν λοιπόν χθες κάποιες συζητήσεις. Χθες μάλλον έγινε μια συζήτηση με τον Κώστα Μέξα. Κυρίως έγινε αυτή η συζήτηση προκειμένου οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να ακούσουν τις σκέψεις του coach Μέξα. Το ίδιο έγινε και σήμερα με τον Χάρη Μαρκόπουλο. Την δεδομένη χρονική στιγμή, καταλαβαίνω ότι από τη στιγμή που έγιναν δύο τέτοιες συναντήσεις και συζητήσεις με δύο υποψήφιους προπονητές, αυτοί οι δύο είναι που είναι το φαβορί για να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία. Και από πλευράς Μέξα και από πλευράς Μαρκόπουλου αναλύθηκε το δυνατόν περισσότερο ένα πλάνο για το τι σκέφτονται για την ομάδα, πώς σκέφτονται να λειτουργήσουν εφόσον αναλάβουν. Ωστόσο, συγκεκριμένη κουβέντα και με τον coach Μέξα χθες και με τον coach Μαρκόπουλο σήμερα δεν έγινε καμία αναφορά ξεκάθαρη στο κομμάτι το οικονομικό, δηλαδή και για το τι είναι να συμφωνήσουν οι προπονητές και για το πώς είναι να τι ποσό μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ διαθέσιμο για το αγωνιστικό budget της επόμενης σεζόν. Είναι προφανές ότι και από τις δύο πλευρές, και από την πλευρά του Κώστα Μέξη και από την πλευρά του Χάρη Μαρκόπουλου, αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι το κομμάτι της ομαλής καθημερινότητας. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, άλλες φορές περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο, αλλά ειδικά πέρσι, η καθημερινότητα ήταν πάρα πολύ προβληματική. Και όταν λέω καθημερινότητα, εννοώ σε διάφορα θέματα τα οποία προκύπτουν σε καθημερινότητα μιας ομάδας. Και επίσης, όταν βάζουμε τη λέξη καθημερινότητα, εννοούμε και το κομμάτι των πληρωμών, έτσι, που αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα που άπτεται και του προπονητή. Δεν υπάρχει κάποια απόφαση χθες, όπως δεν είχε πάρθει καμία απόφαση σε μια διερευνητική επαφή που είχε γίνει πριν περίπου ένα μήνα σχεδόν με τον Χάρη Μαρκόπουλο από πλευράς ΠΑΟΚ. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι. Στο πλαίσιο αυτό που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, υπάρχει και το θέμα του team manager. Υπήρξε ενημέρωση σήμερα από πλευράς ΠΑΟΚ ότι τη θέση αυτή αναμένεται να την αναλάβει ο Μιχάλης Γιαννακίδης. Ο Μιχάλης Γιαννακίδης είναι ένα παιδί που έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ,
Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αυτό θέλει λίγο επιβεβαίωση για το αν έκανε τα πρώτα επαγγελματικά βήματα ουσιαστικά στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Έχει περάσει λοιπόν, όχι από τη Μέν είχε κάνει τα πρώτα βήματα, μια τετραετία από το 2008 μέχρι το 2012 από τον ΠΑΟΚ. Εκεί είχε και μια συνεργασία με τον Χάρη Μαρκόπουλο, έχει παίξει τον Ικαρό Καλυθέας, έπαιξε τα Τρίκαλα, έπαιξε τον Κόρυβο, έπαιξε την Καβάλα, στον Ερακλή περίπου μια τριετία, αν θυμάμαι καλά, και ήταν και στην ομάδα που ανέβηκε με τον Κώστα Μέξα από την Α2 στην Α1. Και φέτος, από ένα σημείο και μετά, ήταν στην ομάδα του Αγρινίου στην Α2. Ο Μιχάλης Γιαννακίδης αναμένεται να κρεμάσει τα παπούτσια του και τη φανέλα του και να λάβει αυτό το ρόλο του team manager. Εδώ τώρα έχει ένα ενδιαφέρον το κομμάτι που έχει να κάνει με τη θέση αυτή, την οποία λίγο την έχουμε μπερδέψει στον ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια. Και την έχουμε μπερδέψει γιατί αλλιώς τη ζούσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια με την παρουσία του Τέλου Ζουνατζίδη. Έτσι όπως ήταν δομημένη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε ο πρόεδρος, υπήρχε ο προπονητής και ο Τέλος Ζουνατζίδης μαζί με τον Νίκο Σταυρόπουλο, κυρίως ο Τέλος Ζουνατζίδης όμως με τον εκάστοτε προπονητή, που προχωρούσαν στο κομμάτι που είχε να κάνει με το αγωνιστικό και ασχολούνταν και με την καθημερινότητα. Δεν ξέρω αν ο Μιχάλης Γιαννακίδης, ειδικά σε πρώτη φάση, εφόσον αναλάβει, θα έχει έναν άλλο ρόλο. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Αλλά νομίζω ότι θα έχει ένα σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της καθημερινότητας της ομάδας. Και είναι ένα παιδί που έχει περάσει από διάφορες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα παιδί που είναι και κοντά ηλικιακά με παίκτες. Οπότε έχει ενδιαφέρον το πώς θα δοκιμαστεί, να το πω έτσι, σε αυτήν την θέση, που είναι μια θέση η οποία είναι περίεργη στη λογική ότι οι αρμοδιότητες της δεν είναι ξεκαθαρισμένες. Η θέση του team manager είναι κάτι πολύ γενικό και πολλές φορές δεν έχει έτσι πολύ ξεκάθαρους κανόνες για το τι έχει να κάνει ο GM, όπως τον λέμε, και ο general manager. Σε κάθε περίπτωση, ο Μιχάλης Γιαννακίδης θα αναλάβει το ρόλο του συνδετικού κρίκου, ουσιαστικά του ανθρώπου της νέας διοίκησης, να το πω έτσι, στην ομάδα. Έχει συνεργαστεί και με τους δύο πιθανούς προπονητές και αναμένεται να αναλάβει αυτό το ρόλο. Ξαναλέω ότι είναι επαφές ουσιαστικά λίγο παραπάνω από διερευνητικές με τους δύο προπονητές, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ακόμα κάποιον. Ο Πόλος ο Κασιώρας έχει ένα θεσμικό ρόλο και έχει να κάνει και με το πώς θα λειτουργήσει η νέα διοίκηση από εκεί και πέρα, πώς θα πάει στην επόμενη μέρα. Έχουν ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον επίσης όλα όσα συμβαίνουν τελευταίο διάστημα και φυσικά απασχολούν και τον ΠΑΟΚ για το κομμάτι των επαφών του ΕΣΑΚΕ με την ΕΡΤ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ θα πω την αλήθεια ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία τυπωμένη στο χαρτί, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα γίνονται διάφορες επαφές από πλευρά ΕΣΑΚΕ και κάποιων ανθρώπων που είτε είναι εντός του συνεταιρισμού είτε τέλος πάντων εκπροσωπούν και ομάδες, προκειμένου το μπάσκετ να βάλει ενεργά την πολιτεία να στηρίξει. Και αυτό η πολιτεία μπορεί να το κάνει μέσω της ΕΡΤ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και το μπάσκετ είναι ένας κλάδος ο οποίος έτσι κι αλλιώς είχε διάφορα θέματα προ την εμφάνιση της πανδημίας. Τα θέματα αυτά γίνονται ακόμη πιο πολλά και ακόμη πιο δύσκολα λόγω της εμφάνισης της πανδημίας. Και από τη στιγμή που η πολιτεία, η κυβέρνηση σε πολλές περιπτώσεις καλείται αυτή να βοηθήσει, στην προκειμένη μπορεί να το κάνει μέσω της ΕΡΤ και υπάρχει διάθεση για μια κεντρική διαχείριση που θα έχει μέσα και τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Οπότε μιλάμε πια για ένα ολοκληρωμένο προϊόν στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση και με καλά χρήματα τηρουμένων πάρα των αναλογιών για αυτό το προϊόν. Και επίσης έχει να κάνει και με την συμφωνία για μια μείωση φορολογίας στα συμβόλαια ή τέλος πάντων για μια περαιτέρω μείωση, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε ανακοινωθεί πριν καιρό μια μείωση που ήταν να ισχύσει. Είναι κινήσεις
σε σωστή βάση, θα πω εγώ. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για συμφωνίες, για χρήματα, τα οποία είναι να βγουν από ένα κρατικό μαγαζί για να πάνε σε ιδιωτικές εταιρείες, όπως είναι η ΚΑΕ, εγώ θα πω ότι πρέπει να περιμένουμε μέχρι να υπάρχει κάτι οριστικό. Προφανώς από τη στιγμή που έχουν γίνει επαφές και βγαίνει ένα τέτοιο κλίμα, δηλαδή πολύ κοντά σε συμφωνία με καλά χρήματα για 3 χρόνια στην ΕΡΤ, με μια κεντρική διαχείριση, και βγαίνει επίσης ένα κλίμα για πολύ, για πολύ κοντά σε συμφωνία με την πολιτική και το κομμάτι της φορολογίας συμβολέων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα αλλάζει λίγο το παιχνίδι. Γιατί είναι αλλιώς να λειτουργείς ή να πρέπει να λειτουργήσεις ξέροντας ότι σε κάποια φάση μέσα στη σεζόν θα πάρεις 150-200 χιλιάρικα, και είναι αλλιώς αυτά τα χρήματα να είναι περισσότερα και να είναι πια σταδιακά τσεκαρισμένα το πόσο θα παίρνεις. Έτσι, γιατί όπως είπαμε, το κομμάτι της πανδημίας έχει κάνει γενικότερα τους ανθρώπους του μπάσκετ όσο μπορούν στο μέτρο δυνατού να τρέξουν πιο γρήγορα πράγματα που θα πρέπει να έχουν τρέξει πιο νωρίς. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι. Φυσικά και ενδιαφέρει πάρα πολύ όχι μόνο τον ΠΑΟΚ, όλες τις ομάδες, που όπως έχουμε πει, αν υπάρχει ένα έσοδο για τις ομάδες μπάσκετ σημαντικό, πέρα από το κομμάτι των εισιτηρίων, και αυτό έχει να κάνει και με το πώς το διαχειρίζονται και το τι δυναμική έχουν από πίσω και τον κόσμο, είναι το τηλεοπτικό. Το οποίο και αυτά τα τελευταία χρόνια όμως έχει γίνει ένα ποσό πολύ μικρό σε σχέση με το πώς θα έπρεπε να είναι και το πώς θα έπρεπε να στηρίζει τις ομάδες οικονομικά. Είναι διάφορα πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ. Κρατάμε αυτές τις επαφές που γίνανε με τους προπονητές την Παρασκευή και την Πέμπτη την Παρασκευή. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να προκύψει κάποιος άλλος υποψήφιος στην πορεία, αλλά σήμερα που μιλάμε, ο Χάρης ο Μαρκόπουλος και ο Κώστας ο Μέξας είναι οι δύο υποψήφοι για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν στην πορεία μπορεί να προκύψει κάτι διαφορετικό. Αν και νομίζω ότι η αγορά έχει συγκεκριμένες λύσεις και πάντα κάνοντας μια σκέψη ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ανοιχτεί πολύ οικονομικά. Οι δύο συγκεκριμένοι προπονητές, εντάξει, ο Χάρης ο Μαρκόπουλος τα τελευταία χρόνια ήταν στην Κίνα, έζησε και κάτι διαφορετικό μακριά από την Ελλάδα, ψήθηκε κάπως έτσι να το πω και σε πάγκους όπως εκείνος της Δόξης Λευκάδας και του Κόρυβου Αμαλιάδας τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί να έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την επιστροφή του Κώστα. Ο Μέξας είναι ένας προπονητής που εγώ νομίζω ότι αδικήθηκε στο timing που ανέλαβε την ομάδα. Νομίζω ότι τα στοιχεία του, οι γνώσεις του και η φιλοδοξία του ίσως θα μπορούσαν και σε ένα άλλο και σε μια άλλη κατάσταση να του δώσουν την ευκαιρία να λάβει ένα σύλλογο όπως ο ΠΑΟΚ. Αλλά καταλαβαίνω ότι από την περσινή του εμπειρία και τα 3 μάτς που κάθεσε στον πάγκο, δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα για το πώς προσαρμόστηκε σε όλα αυτά. Είναι το γεγονός ότι όταν ανέλαβε η κατάσταση στον πάγκο γενικότερα η καθημερινότητα ήταν πάρα, πάρα, πάρα πολύ δύσκολη. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και μετά του μπάσκετ. Φλιάρισα, περίμενα ότι μέχρι να φτάσουμε στο τέλος μας θα έχει βγει η αποστολή από πλευράς ΠΑΟΚ, αλλά από όσο βλέπω μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν έχει προκύψει αποστολή. Οπότε θα τα ακούσετε λίγο μετά στο ράδιο Μαρμίτα που ακολουθεί στο Λίμπερο μέχρι και τις 11. Λοιπόν, αυτά από εμάς και για σήμερα. Φυσικά αύριο εσείς θα είστε στο Λίμπερο συντονισμένοι στις 8.30 να ακούσετε ζωντανή περιγραφή από Στέριο Αναστασιάδη για το ΠΑΟ Κόφι. Μένει ζωντανισμένη στο Λίμπερο, ακολουθεί ράδιο Μαρμίτα. Εμείς θα λέμε ξανά, Θεό θέλοντος καιρό επιτρέποντος, την ερχόμενη Δευτέρα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.